Μετά την αποδοχή όλων των αιτημάτων της Τουρκίας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Στο κοινό ανακοινωθέν, η Σουηδία δήλωσε ότι δεν θα παρέχει υποστήριξη στις κουρδικές οργανώσεις και στον ΦΕΤΟ, τον οργανισμό του Φετουλάχ Γκιολέν, του Ιεροκήρυκα, που κατά τις τουρκικές αρχές οργάνωσε την ανατροπή της δημοκρατίας στην Τουρκία. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία και το διμερές εμπόριο. Η Σουηδία δεσμεύεται ακόμη να υποστηρίξει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ της οποίας την αναθεώρηση στην Τελωνιακή Ένωση και την Βίζα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτερμπεργκ, έκανε την ανακοίνωση δηλώνοντας πως ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να διαβιβάσει το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στην Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατό και να συνεργαστεί στενά με τη Συνέλευση για να εξασφαλιστεί η επικύρωση. Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή στροφή της Τουρκίας, τόνισε πως αυτό είναι ένα ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που συμφώνησε ήταν η Σουηδία να αναζωογονήσει τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης και της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων για να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι αν θέλει να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι πως όχι. Απλά θέλει να πάρει όλα τα προνόμια του συνδεδεμένου μέλους όπως την Τελωνιακή Ένωση για να εξάγει τα προϊόντα της και να εγκαθίστανται ελεύθερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα οι πολίτες της.